Είμαι ο Αλέξανδρος Παμπόρης και είμαι 8 χρονών. Αυτή τη φορά θα γράψω σε μπέκικο, ομός με θεατρικό και θα είναι μέσα η μαμά μου η Έλενα Σακαλή και εγώ, αφού είμαι ο Μίκης Σακαλής. Σας πω ότι θα είμαι έτσι τόσο καλός στη σκηνή που θα με ψηφίσετε. Πάρε το μικρόφωνο. Καταπληκτικό ζεμπέκικο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Ήσουν φοβερός και ο παππούς και η μαμά. Πού είναι η μαμά γιόμου. Μαμά ήταν αυτή η μαμά. Ναι, και γιορτάζει σήμερα. Τι καλό είναι. Για ελάτε κοντά μας. Παππούς. Χρόνια πολλά. Και κόρη. Χρόνια πολλά. Έλενα. Έτσι δεν είναι. Η Έλενα και ο κύριος Μίκης. Να τον χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Θα θέλαμε να δούμε και ένα συμπέκικο με εσάς βέβαια, γιατί γιορτάζετε σήμερα. Είστε Καλονί καταρχάς, εγώ να πω. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα έλεγα κι εγώ. Είστε Καλονί και συγχαρητήρια για το γιο σας, αλλά έμεινα μου σας είδα στη σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Φτου, φτου, φτου. Θα τη χαίρεστε. Έλενα, από την Κύπρο είσαι. Αντού, από την Κύπρο. Από ποια πολύ. Από Κωσία. Εκεί είστε, εκεί μένετε, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Είμαι λίγο συγκινημένη τώρα και έτσι. Όλοι συγκινημένοι είμαστε. Ευγενία. Ναι, και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ που είδα τον Αλέξανδρο πάλι εδώ να μας μεταφέρει στη σκηνή του Ελλάδα Έχει Ταλέντο τον υπέροχο χορό που είχαμε δει λίγο πολύ και την προηγούμενη φορά, εμπλουτισμένο με τη συμμετοχή του παππού. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Τώρα μάθαμε και από πού πήρε το ταλέντο του ο Αλέξανδρος. Συγχαρητήρια και σε εσάς που τον φροντίζετε και τον αφήνετε έστω και με αυτό τον τρόπο να εκτονώνει αυτό που έχει μέσα του. Αλέξανδρε, την προηγούμενη φορά σε είχαμε πει μεγάλο Αλέξανδρο, το επιβεβαίωσες και σήμερα και νομίζω ότι με αυτή τη σκηνή την οποία είδαμε θα κατάλαβες και αν δεν το κατάλαβες τώρα θα το καταλάβεις μετά από μερικά χρόνια όταν θα βλέπεις σε DVD αυτό το οποίο συνέβη σήμερα, ότι ο συγκεκριμένος χορός έρχεται από μακριά, από τον παππού σου, από τον παππού του παππού σου. Εσύ τον παρέλαβες και θα πρέπει να τον παραδώσεις. Επομένως, έχεις μια υποχρέωση να μας φέρεις εδώ τους επόμενους Αλέξανδρους που θα χορεύουν και εκείνοι με την ίδια λεπαιδεία τη δικιά σου αυτούς τους ωραίους τους ελληνικούς χορούς. Ευχαριστώ πολύ. Και φαντάζομαι, Βαγγέλη, και ο Αλέξανδρος θα μιανός. Αν το έβλεπε αυτό, θα ήταν περήφανος, θα του άρεσε δηλαδή. Αλέξανδρε, στην αρχή του παππού σου που έκανε την πρώτη κίνηση και φαίνεται ότι ξέρει να χορεύει, εσύ ήσουν καταπληκτικός. Αλλά εκεί που έχω πέσει εγώ ξερός είναι με τη μαμά σου. Είστε, να σας έχει δώσει καλά όλη την οικογένεια, αλλά είστε κουκλάρα. Εσμεράλδα, έτσι. Τελείως. Εσμεράλδα, πραγματικά. Και λίγα λες.
Να ρωτήσω κάτι, θα έρθετε στο τελικό να αγοράσει ο Αλέξανδρος, θα είστε? Βεβαίως, όλη η οικογένεια. Σε όλους όσους βλέπουν. Διάβαλε λίγο το συμπαγικό της Ευδοκίας άλλη μια φορά, λίγο να δούμε. Μία στροφή μόνο τη μαμά, παρακαλώ. Ένα με το τακούνι, ναι, εδώ είμαστε όλοι. Πειράζει και ο Φερετήρης με τακούνι το χορεύει. Πολύ ωραία! Ένα δεύτερο χειροκρότημα λοιπόν για άλλη μια φορά στον Αλέξανδρο, τη μαμά και τον παππού. Ένα οικογενειακό μπράβο από εμάς. Οικογενειακό μπράβο ακριβώς. Εάν θέλετε λοιπόν να δείτε τον Αλέξανδρο και όλη την οικογένεια στο μεγάλο τελικό, μπορείτε να το ψηφίσετε στα νούμερα που βλέπετε στην οθόνη σας ή στο www.antenna.gr κάθετος Ελλάδα έχει ταλέντο. Η ψηφοφορία θα αρχίσει με τη λήξη του απόψινου ημιτελικού. Καλή επιτυχία σε όλους σας!